Για 2 χρόνια και έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 εξασφάλισε ο ΑΕΝ να παγώσει στα σημερινά επίπεδα τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι. Την απόφαση έλαβε διοίκηση του οργανισμού εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και το γεγονός ότι 1 στους 2 ασφαλισμένους είναι σε θέση να πληρώνει τα ασφάλιστρά του για σύνταξη και περίθαλψη. Αν όντως πραγματικά είναι αυτό, ισχύει και περάσει αυτή η εγκύκλωση από τον κύριο Βρούτση, θα είναι θετικό γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο που ζητούσαν και οι έμποροι και οι επαγγελματίες και τα τριτοβάθμια και τα πρωτοβάθμια, δηλαδή το να παγώσουν οι ασφαλιστικές εισφορές, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο 1 στους 2 αυτή τη στιγμή ελεύθερους επαγγελματίες δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το ασφαλιστικό ταμείο και επιπλέον δεν έχει φυσικά και πρόσβαση σε ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα ισχύσει και περάσει αυτή η εγκύκλωση, θα είναι θετικό. Θα είναι θετικό γιατί είναι ένα ζήτημα που πραγματικά εμείς το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι στην πράξη ουσιαστικά ισχύει αυτό. Δεν θέλω να το δουν όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, τώρα το βλέπει, άρα λοιπόν μπορούμε να το βάλουμε στα θετικά. Για να διασφαλιστούν οι πληρωμές των ασφαλίστρων και ο έλεγχος των καταβολών, η καταβολή των εισφορών θα γίνεται το 2014 με το μήνα και όχι αναδίμηνο. Σύμφωνα με τροπολογία που πρόκειται να προωθηθεί προς ψήφιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Πριν από 15 μέρες λέγανε ότι αν σε 15 μέρες δεν πάνε σε ρυθμίσεις οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε θα τα περάσουν όλες τις οφειλές στα κέντρα εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών και μέσα σε 15 μέρες αφού θα τα βεβαιώσουν, δηλαδή από τη νέα χρονιά του 2014 περιμέναμε ας πούμε, να προχωρήσουν σε κατασχέσεις. Αν λοιπόν αυτό ισχύσει που λέτε, τότε πραγματικά αναιρούνται τα προηγούμενα. Εδώ βλέπουμε, πιστεύουμε ότι μόνο όταν θα δημοσιευθεί και θα εγκριθεί αυτή η εγκύκλωση και θα περάσει πλέον και θα την έχουμε στα χέρια μας, τότε πραγματικά θα ανακουφίσει μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ο 1 στους 2 είναι σε αυτή την δίνη οικονομική θέση. Η δεύτερη τροπολογία θα προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕ των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ακόμη και αν δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, ενώ η διοίκηση του Ταμείου διεκδικεί την ασφάλιση εργαζομένων που έχουν μπλοκ παροχής υπηρεσιών και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για 1 έως 10 ημέρες. Δεν υπάρχουν λεφτά στα ασφαλιστικά ταμεία, διότι όλα αυτά τα χρόνια τζογαρίστηκαν και παίχτηκαν με διάφορους τρόπους και με κακοδιοίκηση και με διάφορες άλλες ενέργειες που γίναν και χαθήκαν όλα τα λεφτά αυτών των συνταξιούχων και όλων αυτών των ασφαλισμένων. Και τώρα φυσικά προσπαθούν από τη Μίγκα να βγάζουν ξύδι, να βρουν δηλαδή κάποιους ακρίτες που μένουν στα χωριά να τους βάλουν σε αυτό το λούκι που λέγεται ΟΑΕ και όποιες άλλες κατηγορίες ας πούμε ή υποκατηγορίες υπάρχουν για να μπορούν με έναν τρόπο να τους πάρουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που πρέπει να αναδειχθεί το επόμενο διάστημα είναι πέρα από αυτό που είναι θετικό, το αν παγώσει η ιστορία της διαδικασίας κατασχέσεων και του κυνηγήματος των ανθρώπων για τις ασφαλιστικές φορές, θα πρέπει να δούμε και θα πρέπει όχι αποσπασματικά, συνολικά το Υπουργείο να δει και τα άλλα ζητήματα που βάζουμε, που πρώτο και κύριο είναι ότι δεν μπορεί όταν οι τζίροι έχουν πέσει κάτω από 60-70% να έχουμε ασφαλιστικές εισφορές υψηλές.